Η Ελλάδα εδώ και χρόνια είναι η πρωταθλήτρια στην ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε συχνά για την νεανική ανεργία, τους χιλιάδες νέους που αναζητούν καλύτερη τύχη σε κάποια άλλη χώρα, αλλά και για τις δράσεις ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας που θα μπορούσαν να δώσουν διέξοδο σε κάποιους ανθρώπους. Ελάχιστοι όμως μιλούν για τους σημερινούς 40άριδες και 50άριδες που έχασαν τη δουλειά τους στην πιο δημιουργική φάση της ζωής τους και αναζητούν στήριγμα για να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας. Αυτό σκέφτηκε μία ομάδα επιστημόνων και αποφάσισε να δημιουργήσει το Take of Greece, μία εθελοντική δράση που σκοπό έχει να δώσει ελπίδα αλλά και χρήσιμα εργαλεία στους σημερινούς μεσήλικες για να κάνουν το δικό τους επιχειρηματικό βήμα. Στη βαθιά και παρατεταμένη κρίση που βιώνει η ελληνική οικονομία, υπάρχει μια φυγή ανθρώπινου κεφαλαίου, κυρίως νέων, και παράλληλα πάρα πολλά άτομα πάνω από τα 40 βρίσκονται εκτός εργασίας για διαφόρους λόγους. Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο οικοσύστημα για τους 40 συν. Τι εννοούμε με νέο οικοσύστημα? Εννοούμε πρώτον η κοινωνία και το κράτος να τους δει διαφορετικά. Υπάρχει μεγάλη προκατάληψη εναντίον των όριμων ανθρώπων στην Ελλάδα και επίσης και εκείνοι να δουν τον εαυτό τους διαφορετικά. Έχουμε ένα ολόκληρο πακέτο ενεργειών μέσα από το οποίο θέλουμε να τους δώσουμε εργαλεία. Αυτό που χρειάζονται περισσότερο οι άνθρωποι πάνω από τα 40 είναι κάποια τεχνικά εργαλεία σε σχέση με το διαδίκτυο και επίσης ψυχική στήριξη, αλλά οπωσδήποτε και τεχνικές συμβουλές γύρω από τα θέματα όπως είναι η δημιουργία business plan, η δημιουργία ενός πλάνου για το marketing και τη διαφήμιση. Διαπιστώσαμε ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν μπορούσαν να βρούνε είτε τα εργαλεία, είτε τις χρηματοδοτήσεις, είτε την ψυχολογική υποστήριξη που χρειαζόντουσαν στις συνθήκες στις οποίες ζούμε σήμερα. Ας λάβουμε υπόψη μας ότι στις ηλικίες στις οποίες απευθυνόμαστε, οι άνθρωποι πλέον έχουν δοκιμαστεί επαγγελματικά πολλάκις και έχουν φτάσει σε ένα σημείο που χρειάζονται διαφορετική υποστήριξη από έναν νέο που είναι και νέος επιχειρηματίας. Το Take of Greece έχει κάνει ήδη δύο προκατακτικά σεμινάρια και στις 17 Μαρτίου ξεκινά και επίσημα τη λειτουργία του, έχοντας ήδη αρκετές συμμετοχές εν δυνάμει επιχειρηματιών άνω των 40. Ήμουνα χρόνια ως υπάλληλος. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρώ. Είναι τρομακτικό. Μπορεί να έχω τον ενθουσιασμό, αλλά είναι τρομακτικό. Είναι δύσκολη καιρή. Πρέπει η επένδυση που κάνω να αποδώσει. Και μόλις είδα στο Facebook πράγματι για το Take of Greece, ενθουσιάστηκα και ήθελα να συμμετέχω σε αυτό. Και ήδη από το Bootcamp έχω πάρει πολλά πράγματα. Έχω πάρει καταρχάς, σαν άνθρωπος, μπορώ να πω ότι δυνάμωσα και πήρα θάρρος για αυτό που πάω να ξεκινήσω. Σε μια χώρα που ένας στους δύο νέους είναι άνεργος, πόσο νόημα έχει μια δράση για την επιχειρηματικότητα των 40+ και τι θα μπορούσε να προσφέρει αυτό στην εθνική οικονομία? Έχει νόημα αυτή η προσπάθεια, διότι και μέσα από την ιστορική έρευνα, αλλά και μέσα από τρέχουσα έρευνα, φαίνεται ότι οι πιο επιτυχημένοι επιχειρηματίες διεθνώς είναι αυτοί οι οποίοι ξεκινούν πάνω από τα 40. Άνθρωποι άνω των 40 και άνω των 50 αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τη χώρα μας, το οποίο δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχει την υποστήριξη που θα μπορούσε να έχει.